παραμένει όμως, Χρήστο, η ουσία αυτή παραμένει. Είναι αυτά που περιγράψατε νωρίτερα, τα είπατε στην Βουλή και μία εκφορά πιστικού πολιτικού λόγου για το διατάφτα έχει να κάνει με το πώς θα εισπραχθούν όλα αυτά τα ποσά που αναφέρατε. Ίσως εκεί να αναφέρεται ο κύριος Εγκλέζο. Ακόμη και αν υπάρχει η πολιτική βούληση και η εντολή, πάρτε τα, η αγορά να σας πει ού καλάβεις παρά του μη έχοντος. Και για τα πλαστά εικονικά και για το λαθρεμπόριο των καυσίμων και για τα κανάλια που πρέπει να απολύσουν το μισό προσωπικό. Αυτό που λέτε για τα 300 εκατομμύρια είχε κάνει ερώτηση ο κύριος Παπαδημούλης. Και ο κύριος Κεδίκογλου, έτσι, ο θήτης μας, ο θήτης της ΕΡΤ, είπε ότι αν ζητήσω τα 300 εκατομμύρια τα ιδιωτικά κανάλια, πρέπει να απολύσουν το μισό προσωπικό τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Κύριε Δαφυλίδη, δεν μπορείς να δώσεις μια σωστή απάντηση σε ένα λάθος ερώτημα. Και το ερώτημα αυτό είναι λάθος, ακριβώς διότι οι κυβερνήσεις δεν είναι, και αυτή είναι και μια λάθος εντύπωση που έχει ο λαός μας, είναι ότι οι κυβερνήσεις είναι διαχειριστές του ταμείου. Έτσι. Έρχεται η κυβέρνηση και μοιράζει λεφτά από εδώ, μοιράζει λεφτά από εκεί. Χρήμα και πλούτο και αξία παράγουν οι εργαζόμενοι σε μια χώρα και σε μια κοινωνία. Εμείς λοιπόν, πέρα από την εύκολη απάντηση, την οποία έδωσα και στη Βουλή, πού θα προστρέξουμε άμεσα για να κρατηθούμε, όχι στο φτωχό, όχι στον άνεργο, πόσο να φορολογήσει το φτωχό, πόσο να φορολογήσει τον άνεργο. Και είπα πού θα κινηθούμε. Δεν ξέρω αν θα πιάσουμε όλα αυτά τα ποσά, θα πιάσουμε πάντως πολλά. Εγώ αυτό που λέω και αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Ακόμα και αν αύριο το πρωί η χώρα καταφέρει μέσα από τη διαπραγμάτευση να έχει μηδέν χρέος, εάν συνεχίζουμε με πολιτικές από επένδυσης αντιπαραγωγικές, αν συνεχίζουμε δηλαδή να μην παράγουμε όσα θα έπρεπε να παράγουμε, θα ξαναφτιάξουμε χρέος. Άρα το κρίσιμο και η κρίσιμη συζήτηση, όχι για το επόμενο τρίμηνο, αλλά για την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, είναι η συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την παραγωγή πλούτου. Η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και μπορεί και πρέπει με σχέδιο, με μέθοδο και με υπομονή και επιμονή να τα αναπτύξει. Η χώρα είναι σε ένα ευλογημένο γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Έχει φως, νερό, ήλιο, νερό, αέρα, άρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει τουρισμό σε σωστότερη βάση, ήπια τουριστική ανάπτυξη, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος. Έχει τη δυνατότητα ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταστραφεί, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα. Η χώρα έχει ναυτιλία, η χώρα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να είναι αυτάρκης σε ενέργεια. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία μιας συζήτησης, ενός διαλόγου που δυστυχώς δεν γίνεται στη χώρα μας, που εμείς από 2 χρόνια τώρα την ανοίξαμε αυτή την κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν γίνεται στη χώρα μας δυστυχώς, διότι το αντικείμενο του πολιτικού διαλόγου, όπως είδατε, όχι με δική μας ευθύνη. Εμείς βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι. Μπορεί να υπάρχει και δική σας ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Σας κατηγορήσανε ότι στη μάχη της ατάκας, του πινκ-πονκ του εντυπωσιασμού, μπήκατε κι εσείς. Απευθυνόμενος κυρίως στο Βενιζέλο ή προσπαθώντας να αντιδράσετε στην όντως πέραν των αναμενόμενων εκφράσεων του Πρωθυπουργού. Είναι μια κριτική που σας ασκείτε ότι και εσείς υπακούσατε στη σιρήνα της ατάκας. Την κριτική την δέχομαι από όπου και αν προέρχεται. Δεν την καταδικάζω από όπου και αν προέρχεται. Την δέχομαι. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Γιαννούλη, ότι αλλιώς παίζει μια ομάδα στο Μπερναμπέου και αλλιώς στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ή στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο, αφήστε το, αυτό είναι πονεμένιστο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς σε αυτή την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή προσπαθήσαμε να καταθέσουμε πολιτικό λόγο. Όταν όμως διαρκώς έχεις απέναντί σου κραυγές, όταν έχεις απέναντί σου μια προσπάθεια υποτίμησης και απαξίωσης, είναι απολύτως ανθρωπίνως δικαιολογημένο κάποιες στιγμές να αντιδράσεις με τρόπο που μπορεί να σε βάλει και σένα στο κάδρο. Αλλά εγώ θέλω να σας πω, για να γυρίσω στην προηγούμενη συζήτηση, η οποία είναι η κρίσιμη συζήτηση. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Γιαννούλη, για να ανοίξει αυτή η συζήτηση στη χώρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, όταν έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία το μόνο της επιχείρημα είναι ο φόβος, και ότι αν πάμε σε άλλη λογική έξω από το μνημόνιο θα διαλυθούμε, και ότι το μνημόνιο είναι το πιο σοβαρό κείμενο που έχει γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα. Θα τα είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
Ναι, ξέρετε κάτι, αδυνατεί όμως ο άνθρωπος να ισορροπήσει όταν ακούει στον αντίποδα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι θα απαγορευτούν οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό μας τα ρωτούσε. Κύριε Γιαννούρη, ελάχιστο να μην αδικούμε, γιατί είναι και συμπολίτησά σας, κυρία Χαραλαμπίδου. Το διευκρίνησε, Χρήστο. Έκανε ένα λεκτικό, ένα λάθος λίγο. Είναι και έξω και είναι και φίλοι μας. Έκανε ένα λάθος. Ήθελα να πει, θα βάλουμε φραγμούς στις απολύσεις. Το διευκρίνησε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα απαγορεύσουμε, θα σταματήσουμε τις απολύσεις στο δημόσιο και έκανε μία αλλαγή. Θα επιμείνω, ήταν με πολύ σεβασμό στη Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου, ότι εφόσον γνωρίζετε ότι επικοινωνιακά το παιχνίδι έχει αρνητισμό απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω σήμερα τα νέα, σας απαντούν ως περίπου ισότιμος πολιτικός αρχηγός. Έχετε ανοίξει ένα διάλογο με τα νέα σε πολύ ψηλούς τόνους, σας κατηγορούν εμέσως πλην σαφώς για εικονικές δημοσκοπήσεις, το έχετε διαβάσει. Δηλαδή το μηντιακό σύστημα είναι γνωστό και ξέρετε ποιος είναι. Ποιος είπατε είναι πολιτικός αρχηγός, τα νέα. Ναι, σας απαντούν σαν σχεδόν ισότιμος πολιτικός αρχηγός. Έτσι το διάβασα εγώ. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοιες βλέψεις. Ναι, μπορεί. Είναι δική μου η εκτίμηση, ίσως υπερβολική, αλλά έτσι το κατάλαβα. Επικοινωνιακά πολλές φορές βρίσκεται μπροστά σας το πρόβλημα του να διοχετευθούν απόψεις και θέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, φαίνεται να μην μπορείτε να αντιδράσετε με αποτέλεσμα, αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Είναι ένα άλλο σκέλος κριτικής. Ναι, κύριε Γιαννούλη, κοιτάξτε, νομίζω ότι στην εποχή της εναλλακτικής πληροφόρησης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλοι κρινόμαστε. Mm-hmm. Και οι πολιτικοί, αλλά και οι κρίνοντες. Βεβαίως. Και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα. Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Άρα λοιπόν θα ασκείται, ναι, κριτική. Ασκείται κριτική και σε μέσα. Και άκουσα για παράδειγμα και συγγνώμη, καθοπλιστικό επιχείρημα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και εισέπραξε μια απάντηση που έχει βάση. Πείτε μου. Και γιατί έρχεστε. Ναι, τους κατηγορείτε για διαπλοκή και πηγαίνετε στις σχετικές συζητήσεις και στα τηλεπαράθυρα. Αυτά που πολτοποιούν την εικόνα και εξομοιώνουν τον καθηγητή Πανεπιστημίου με τον γίγαντα της ατάκας. Και τι θα θέλατε να κάνουμε, δηλαδή, να μην έχουμε. Κοντά στο εμπάργκο στη YouTube, να συμπληρώσετε και το εμπάργκο στα ενδυτικά κανάλια. Δεν έχω απάντηση. Επειδή το ρωτήσατε, σας απαντάω. Άμα δεν με ρωτούσατε, δεν θα σας. Μόλις καταφέρουμε το αυτοδιαχειριζόμενο πρόγραμμα και η εκπομπή σας να μεταδίδεται δορυφορικά και σε ψηφιακό σήμα, παραβιάζοντας την δικτατορία της DJA. Και μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε σπίτι, να είστε σίγουροι ότι θα ερχόμαστε μόνο στην ΕΡΤΡΙΑ. Αλλά μέχρι τώρα. Δηλαδή το ραδιομέγαρο δεν θα πηγαίνετε καθόλου. Δεν κάνουμε δεύτερες σκέψεις, αλλά δεν νομίζω. Αυτό που σημειώνει και ο Χρήστος με την παρατήρησή του είναι ότι είναι αντιφατικό να λες ότι το αφεντικό σου είναι διαπλεκόμενο και εσύ να πηγαίνεις για να συζητάς σε ένα. Κύριε, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι το ότι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα αυτά ενημέρωσης δεν σημαίνει ότι αποδέχεται ούτε τη γραμμή τους, ούτε την ιδιοκτησία τους, ούτε την πολιτική. Και έτσι θα πάμε στην πάντως, από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε, γιατί έχουμε 10 λεπτά. Μη μας βάζετε και σκέψεις. Μας τα βάλαμε. Εμείς το κάναμε και εν υπόγραφα την πρόταση. Για χάρη του δημόσιου πλουραλιστικού διαλόγου και της δημοκρατίας, μπορεί να βρισκόμαστε και σε μέσα τα οποία δεν συμφωνούμε με τη γραμμή τους. Τα αφήνουμε ανοιχτό δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ σημαντικό πλήγμα για τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία. Μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή, δεν το θεωρώ. Το εμπάργκο στα ιδιωτικά κανάλια δηλαδή. Δεν το θεωρώ απίθανο να συμβεί, αλλά θα ήταν ένα πλήγμα για τη δημοκρατία και τον δημόσιο διάλογο. Πάντως, όπως είπατε και εσείς και το γνωρίζουμε όλοι, η κυβέρνηση χάρισε στην ουσία τις ψηφιακές συχνότητες στους διαπλεκόμενους καναλάρχες, ψήφισε την παράταση των προσωρινών αδειών. Πώς συνδέεται αυτές τις αποφάσεις με το κλείσιμο της ΕΡΤ? Νομίζω ότι έχουν άμεση διασύνδεση. Και δεν είναι τυχαίο κατά την άποψή μου ότι τα ΜΑΤ έβαλαν στην ΕΡΤ λίγες μέρες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που αφορά την παράταση των αδειών και το χάρισμα των χρωστούμενων εκατομμυρίων από την πλευρά των καναλαρχών. Και αν θέλετε, έτσι κλείνει ένας κύκλος. Ένας κύκλος μεγάλος που ξεκίνησε με το μαύρο στις οθόνες και κατέληξε στα ΜΑΤ στην Αγία Παρασκευή. Εσείς θα ξανανοίξετε την ΕΡΤ? Αυτή νομίζω ότι είναι μία από τις βασικότατες δεσμεύσεις μας. Εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας των εργαζόμενων στην ΕΡΤ είναι συνυφασμένος με τον αγώνα για δημοκρατία στη χώρα. Το πρώτο θύμα του μνημονίου ήταν και είναι η δημοκρατία.
η ελεύθερη, δημόσια, ανοιχτή, δημοκρατική, πλουραλιστική ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση για μας είναι δέσμευση. Και στα τρία κανάλια. Τι στάση θα κρατήσετε, Πρόεδρε, στη δημιουργία της ΝΕΡΙ? Ξόδεψε, ξόδεψε εκατομμύρια, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, σε έναν συρρυκνωμένο προϋπολογισμό, προκειμένου να φτιάξει αυτό το έκτρωμα της υποτιθέμενης δημόσιας τηλεόρασης, που δεν έχει παρά εκπροσώπους των κυβερνητικών κομμάτων. Δεν ξέρω αν μετά από την επέμβαση στην Αγία Παρασκευή φωνάζει για να καλύπτεται η απουσία αντιλόγου και εκπροσώπους των μονάδων αποκατάστασης τάξης, για να γίνεται ένα πάνελ τετρακομματικό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα, απαράδεκτα. Και με τη δημιουργία της ΝΕΡΙΤ που είναι ήδη ένα τετρακόμματο. Δεν έχουν ίδιο πνευματικό. Με τη δημιουργία της ΝΕΡΙΤ που είναι ήδη ένα τετελεσμένο γεγονός. Έχει ψηφιστεί από το κοινοβούλιο. Περιμένουμε. Μισό λεπτό εδώ. Εδώ έχουμε πραγματικά βλέπουμε το γαϊτανάκι του παραλόγου, έτσι, το θέατρο του παραλόγου. Η ΝΕΡΙΤ που μιλάτε ότι είναι γεγονός, είναι ψηφισμένο μέλλον, αλλά μιλάγανε για το φθινόπωρο του 2013. Τώρα έχει πάει για το Μάρτιο, ούτε το του 2014. Και για το σήμα τσακώνονται. Λοιπόν, όχι, και πρόσφατα. Ναι, αλλά είπανε τελικά ότι θα, για το λόγο ότι θα υπάρξει νέος διαγωνισμός. Και σε ό,τι αφορά την ουσία, να σας πω, κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στη δημοκρατία και στην αξιοπιστία της χώρας. Η ΕΡΤ είναι ένα πολύ, πολύ ισχυρό brand name. Δεν ήταν μονάχα η φωνή της χώρας στο εξωτερικό. Ήταν και ένα σήμα πάρα πολύ σημαντικό και ισχυρό, συνδεδεμένο με την ιστορία της χώρας. Το τσαλαπατήσανε. Δεν πιστεύω ότι αυτό το σχήμα μπορεί να έχει προοπτική, ιδίως όταν έρχεται να βασιστεί πάνω σε διαδικασίες αντιδημοκρατικές, σε διαδικασίες εξευτελιστικές για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου αποτελεί βασική μας δέσμευση ότι θα επανιδρύσουμε την ΕΡΤ και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και μια ευκαιρία όλο αυτό το οποίο έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει σημαντικές στιγμές όπου αναδείχθηκαν αξίες. Η αξία της αλληλεγγύης, η αξία της αυτοοργάνωσης, η αξία του κοινωνικού ελέγχου, αν θέλετε. Της απενοχοποίησης. Της απενοχοποίησης, διότι εμείς δεν ερχόμαστε να υπερασπιστούμε την κρατικοδίαιτη, μάλλον την κυβερνητικά ελεγχόμενη ΕΡΤ του παρελθόντος. Με τις παθογένειες που είχε. Αλλά μια πραγματικά δημόσια και αξιοκρατική ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, που θα ελέγχεται από την κοινωνία, που θα ελέγχεται από τους εργαζομένους της και που δεν θα είναι ασφιχτικά εναγκαλισμένη με την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Και με τους απολυμμένους εργαζόμενους, Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο αναφέρεται. Εμείς θα θέλαμε να... Θα ξαναπάρετε πίσω τους 2.650... Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερα, θα ήταν άστοχο, διότι όταν έχει περάσει ήδη ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ξέρω πόσο, ελπίζω όχι μεγάλο, θα περάσει ακόμα μέχρι να ξαναγυρίσουμε στην ομαλή δημοκρατική διαδικασία, δεν ξέρουμε πόσοι από αυτοί θα έχουν δουλέψει αλλού, που θα βρίσκονται, ποιες θα είναι οι συνθήκες, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αριθμούς. Αυτό που θέλω να δεσμευτώ όμως, αυτό το οποίο θέλω να... Έχουμε δεσμευτεί και δεν αφορά μονάχα την ΕΡΤ, είναι ότι τις μεγάλες αδικίες του μνημονίου θα τις αποκαταστήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε τις μεγάλες αδικίες του μνημονίου. Η απολυμμένη του μνημονίου και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση ούτε με αξιοκρατία, ούτε με μεταρρυθμίσεις που έχουν... Στο σύνολό τους εννοείται. Βεβαίως. Εδώ μιλάμε για μια σειρά από εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Μπαίνοντας στο κτίριο είδα τους σχολικούς φύλακες. Είναι μια μεγάλη αδικία. Οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Όχι βέβαια. Οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων. Και προσέξτε να δείτε εδώ. Σε αυτή τη γενική θεώρηση όμως χάνεται μια ουσία που είναι καθοριστή για να καταλαβαίνει και ο άλλος τι εννοούμε. Σίγουρα από τους 2.500 της ΕΡΤ κάποιοι στην πορεία του χρόνου να έχουν αποκατασταθεί, να έχουν αλλάξει προσανατολισμό κτλ. Όλοι όμως δεν θα αναζητούν την εργασία τους, θα ζητούν μια αποκατάσταση που αφορά τον αριθμό. Mm-hmm. Δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι να αποκατασταθούν? Ηθικά κάποιοι που δεν θέλουν να ξαναεργαστούν στην ΕΡΤ υπό τη νέα της εκκίνηση μετά την εκλογή σας και οι υπόλοιποι που θα βρίσκονται ξύλου κρεμάμενοι. Και ένα δεύτερο που θέλω πρακτικά να σας το θέσω. 24 Μαΐου του 2014 εκλέγεται κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει απέναντί του
2.000 πρώην εργαζόμενους της ΕΡΤ εκτός, επί ξύλου κρεμάμενους, και 1.200 άλλους εργαζόμενους σε μια ανοιχτή ΕΡΤ. Τι κάνετε εκεί? Α, μα συγχωρείτε τώρα πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε ούτε χαϊμογλυκός Ιησούς, ούτε ο Χάρι Πότερ. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ την ομαλή εργασιακή σχέση αυτών που τώρα διορίστηκαν σε ένα φαύλο και σαθρό υπόβαθρο όπως αυτό της ΝΕΡΙΤ. Ή τους ΔΟΤΟΥΡ. Έτσι, λοιπόν, ή της ΔΕΛΤΑΤΑΦ. Εγώ αυτό το οποίο λέω και αυτό που λέμε είναι ότι μεγάλες αδικίες του μνημονίου έχουμε στόχο να τις αποκαταστήσουμε. Σας πληροφορώ ότι η ΕΡΤ είναι το πιο εύκολο σε μια σειρά από αδικίες οι οποίες έχουν γίνει. Το πιο εύκολο είναι. Γιατί είναι το πιο κραυγαλαίο. Γιατί έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Ίσα-ίσα όφελος έχει με όλα όσα κάνανε και φορτώσαν στις πλάτες του προϋπολογισμού. Και τα ασφαλιστικά ταμεία, τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, η ΕΡΤ είναι το πιο εύκολο από όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία είναι δύσκολα. Θέλω να σας πω ότι στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε τις αδικίες. Και να πω και αυτή την φράση που με διακόψατε πριν, ότι καμία σχέση δεν είχε με τις ενδεχομένως συζητήσιμες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνει στο δημόσιο τομέα, το οριζόντιο μαχαίρι και οι απολύσεις που έχουν επιβάλει η Τρόικα και η κυβέρνηση. Πριν κλείσουμε το θέμα. Διότι εδώ δεν υπάρχει καμία αξιοκρατία. Ανθρώπους που μπήκαν στον ΑΣΕΠ με ΑΣΕΠ τους πετάνε έξω, ανθρώπους με διδακτορικά, ανθρώπους μορφωμένους που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Λοιπόν, εδώ δεν υπήρξε καμία αξιοκρατική προσέγγιση και καμία στοχοπροσύλωση στο τι δημόσιο θέλουν να φτιάξουν, τι θέλουν να μεταρρυθμίσουν. Μόνο κόβουν. Μόνο ψαλίδι. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Και η παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ, το λέω απλά διευκρινιστικά, γιατί είναι τα ευκόλως συνομούμενα παραλείπονται, αλλά ενδεχομένως να υπογραμμίζονται στις τρεις εκδοχές της. ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΡΤΡΙΑ. Μιλώ για την ΕΡΤΡΙΑ, γιατί χθες ο κύριος Καψής, ο εντολοδόχος του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου για να υλοποιήσει αυτό το όραμα της άλλης τηλεόρασης, μίλησε για δύο κανάλια στο σχεδιασμό με έδρα την Αθήνα και ένα ισχυρό αυτόνομο, το είπε, αυτοδύναμο, το είπε, κομμάτι στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να προσδιορίζει αυτό το κομμάτι, γιατί μιλάμε για. Δεν μιλάμε για τα κτίρια, μιλάμε για ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το κομμάτι αντιστοιχεί σε ανθρώπους. Η δέσμευση λοιπόν αφορά την ΕΡΤ3. Με τη δομή, τη θεσμική αυτοδυναμία που έχει. Η δέσμευση αφορά την ΕΡΤ με τα τρία της πολύ σημαντικά κανάλια και με τους δεκάδες περιφερειακούς της σταθμούς. Μάλιστα. Δεκαίνει. Και να αποφύγουμε το ενδεχόμενο η έδρα αυτού του δεύτερου καναλιού να είναι στη Μεσσηνία. Πού να το δούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ, αν έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις, ελπίζουμε και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία ακόμα που θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, αλλά το αεροπλάνο φεύγει. Θα φύγει σε λίγο. Σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ πάντως που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία. Θέλω να πω ότι δίνεται έναν αγώνα ο οποίος έχει και μια επιπλέον διάσταση, την ηθική διάσταση. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας. Νομίζω ότι έχετε και συνολικά ως κίνημα που αγωνίζεται, έχουμε ένα μεγάλο ηθικό πλεονέκτημα. Απέναντι στις σιρήνες του βολέματος, τις σιρήνες των εύκολων λύσεων, εσείς επιλέγετε έναν δύσκολο αγώνα, έναν προσωπικό Γολγοθά και έναν δίκαιο και έντιμο αγώνα. Αξίζει να έχετε τη συμπαράσταση του λαού μας, της κοινής γνώμης, και πιστεύω ότι θα την έχετε και την έχετε αυτή τη συμπαράσταση, και αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος που έχετε την αμέριστη δική μας συμπαράσταση. Σε αυτό το Γολγοθά, ακόμη και τώρα, συνάδελφοί μας τεχνικοί, παρά το γεγονός, και δεν διεκδικούμε τον νύκτο ούτε τη λύπηση κανενός, συνειδητά επιλέξαμε αυτόν τον αγώνα που είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας. Γιατί αυτός ο κόσμος ως μη όφιλε λιδωρήθηκε, προσβλήθηκε, και αν κάτι συγκροτεί μια αυτοδύναμη δημοσιογραφική οντότητα είναι πάνω απ' όλα η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια που διεκδικεί κάθε πολίτης για τον εαυτό του. Αν δεν θα το θέσω το ερώτημα, οι συνάδελφοι μου τεχνικοί θέτουν το κορυφαίο ζήτημα του αρχείου της ΕΡΤ. Λένε, ρώτα τον πρόεδρο για το αρχείο. Το αρχείο της ΕΡΤ, με όποια κυβέρνηση, με όποια αντίληψη, αυτή τη στιγμή να γίνουν προσπάθειες να προστατευτεί, γιατί είναι η ιστορία του τόπου μας. Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ, ναι, το ρωτούν, και η αγωνία τους είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι νεκρή ζώνη. Νεκρή ζώνη.
το ραδιομέγαρο μετά την εισβολή και την κατάληψη. Μπαίνουν, βγαίνουν αυτοκίνητα. Μια ιδιωτική εταιρεία. Μπαίνουν, βγαίνουν αυτοκίνητα με ρουμάνικες πινακίδες. Με ρουμάνικες πινακίδες, τζιπ. Μπαίνουν άγνωστοι άνθρωποι και δεν ξέρουν, εκφράζουν την αγωνία τους. Η τεχνική μας για το αρχείο της ΕΡΤ. Πρέπει να πάρετε μια πρωτοβουλία και με ποιο να το δικαίωμα, θέσετε μια ιδιωτική στον πρόεδρο της Βουλής, στη διάσκεψη του Προέδρου. Πάση θυσία το αρχείο της ΕΡΤ και τα μάτια μας. Είναι η ζωντανή ιστορία του τόπου. Έχετε απόλυτο δίκιο, άλλωστε αυτός ήταν ένας από τους λόγους που μερίδα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε την επόμενη μέρα έξω από το ραδιομέγαρο, όπου έγιναν αυτά τα εξωφρενικά επεισόδια και γεγονότα με την απόθεση των μονάδων της αστυνομίας απέναντι σε βουλευτές. Ο λόγος ήταν ακριβώς αυτός. Ήταν η έκκληση των τεχνικών και των εργαζομένων να προστατευτούν. Ότι εδώ μπαίνουν οι ιδιώτες του, που κατήγγειλα και στη Βουλή, οι ιδιώτες αγνώστου ταυτότητας μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ εμποδίζεται είσοδο σε βουλευτές και σε εργαζόμενους, οι οποίοι και περιεργάζονται κρίσιμα. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και να την χρεώσουν σε άλλους. Και αρχεία τα οποία είναι εκατομμυρίων. Έτσι. Λοιπόν, Χρήστο Γιαννούλη, Αγλαία Κυρίτση, φίλες και φίλοι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την ενεργή και ισχυρή συμπαράσταση που δίνετε με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας στη δική μας αυτοπρόσωπη πεντάμινη προσπάθεια να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στο δημοσιογραφικό λόγο, στον πλουραλισμό, στην ελεύθερη τηλεόραση, στην αυτοδιαχειριζόμενη τηλεόραση, ραδιόφωνο και αέρα, που διεκδικούμε να συνεχίσουμε Θεού θέλοντος και του λαού και των πολιτών που μας συμπαραστέκονται αλληλέγγυα βοηθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.